Και είμαστε εδώ λοιπόν στον Ατζέα Voice Έχουμε και ένα αγαπητό φίλο καλεσμένο, ο οποίο θα μα θυμίσει λίγο το την πρώτη μέρα που πήγε και εδώ σε Πανεγκλήνη. Πώ ήταν, Θεάτσα. Καλημέρα, Βασίλη. Άγχο προφανώ. Καλημέρα, Νικόδη. Καλημέρα, Καλημέρα. Καλημέρα, Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν. Γιώργο. Καλημέρα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Όχι. Θυμάμαι. Και τόσο άγχο. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Εντάξει, δεν Έ, θέλω, είναι 17 χρόνια. ναι. Είναι πολλά χρόνια και το σκεφτόμουν χθε αυτό. Το Πράγματι, το έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ήταν ε, και τα γενέθλιά σου χθε γι' αυτό. <laughs> ναι, μα για χρόνια πολλά Έχουμε. και από κοντά. Ευχαριστώ ναι. πολύ. Ε, σίγουρα θα υπήρχε άγχο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άγχο. Είναι μια δοκιμασία. Σε όλε τι δοκιμασίε υπάρχει πάντα ένα στρε. Και ειδικά όταν έχει βάλει κάποιο στόχο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να ευχηθώ σε όλου καλή επιτυχία, σε όσου δίνουν εξετάσει αλλά και πάλι δεν πρέπει το Πανεπιστήμιο να είναι αυτός ο σκοπός, αν, ε, αν δεν υπάρχει πραγματική, να το πω, ε, να, πρέπει να είναι πραγματική επιθυμία. Ναι. Από εκεί και πέρα, η, η κάθε, και ακόμα και αν δεν υπάρξει επιτυχία σε κάποιον, mm -hmm. επιτυχία εντό εισαγωγικών ε, εδώ, η ζωή δεν τελειώνει ούτε να αρχίζει ούτε να τελειώνει με τις Πανελληνίες. Σίγουρα. Η... Πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μια χρονική στιγμή για κάθε ε, έφηβο, για κάθε νέο που δίνει εξετάσει. Είναι και μια χρονική στιγμή που ξεκινάει μια... ένα καινούριο κύκλο στη ζωή. Είναι ένα κύκλο δημιουργία, ένα κύκλο ε, πραγματικά τη ζωντανή, τη της πιο δημιουργική περίοδου του, του ανθρώπου, το ανθρώπου αυτή, το από τα 18 και μετά, νομίζω και δεν, μπορεί να, δεν πρέπει να απογοητεύει κανέναν οποιαδήποτε αρνητική, να το πω, εξέλιξη. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει το δρόμο του είτε μέσα από ένα πανεπιστήμιο ή ένα ΤΕΙ, είτε ακόμα και από άλλες ιδιόδους ε, και αυτό πρέπει να το έχουν όλοι στο μυαλό τους νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση και η ζωή θα συνεχίζεται ό,τι και να γίνει. Από εκεί και πέρα Α, σε όσους επιτύχουν ε, εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό που θα κάνω Απλά τι περισσότερε φορέ αυτό το δεν τελειώνει τίποτα με τι πανελλαδικέ και αυτό το λέμε ω ευχολόγια αφού έχουμε περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι όταν, όταν είμαστε να μπούμε δεν ναι, το σκεφτόμαστε ποτέ. Εκτό ως... χορού, πολλά τρεγούδια. Ναι, Εκτό χορού, πολλά τρεγούδια. Ελάχιστοι νομίζω από εμά μπήκαμε σε αυτή τη λογική με το σκεπτικό ότι εντάξει, οκ. Okay. Δεν χάθηκε και τίποτα. Νομίζω ότι όλοι μα εδώ έχουμε την εμπειρία και ανθρώπων που έχουν μπει στο πανεπιστήμιο και ανθρώπων που δεν έχουν μπει στο πανεπιστήμιο. Γνωρίζουμε ανθρώπου στον κύκλο μας Σίγουρα. Και βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει επιτυχία σε άλλα επίπεδα χωρί να χωρίς να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Ναι, Και βέβαια. πάνω απ' όλα είναι η προσωπική ευτυχία η οποία δεν καθορίζεται πάντα από τι σπουδέ. Oh. Ξεκάθαρο νομίζω ότι ξεκάθαρο, Είναι ένα μικρό, ένα μικρό κομμάτι τη ζωή. Αυτό. αυτό είναι. Και αλήθεια. η έννοια του κάθε γονιού αυτή είναι, έτσι. Άσχετα με το πόσο περήφανο θα νιώσει, αν το παιδί πετύχει σε κάποια σχολή, πάνω από όλα ο γονιό θέλει το παιδί να είναι ευτυχισμένο. Ναι. Και χαρούμενο. Και τίποτε άλλο. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ε, είμαστε 7 Ιουνίου, έχουμε περάσει σχεδόν μία εβδομάδα από τι εκλογέ, τι επαναληπτικέ, 15 σχεδόν μέρε από τι κανονικέ, τι 26η Μαΐου Ο κύριος Βρούτση ω επικεφαλή τη παράταξης... Τι είπα, 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 Δύναμη δημιουργία Βρέθηκε στο 21%. 20, πόσο ήταν, 21, περίπου τόσο. Ε, κάποιοι λένε ότι πρέπει να είναι χαρούμενο γιατί έπιασε το 21 σχέση με τι προηγούμενε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ε, πρέπει να είναι στενοχωρημένο γιατί πολύ απλά θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Ε, τώρα που έχουν περάσει και 15 μέρε και έχεις, έχεις, έχει κατασταλάξει όλο αυτό στο μυαλό σου σχέση με τι πρώτε μέρε, ποια είναι η εικόνα που έχει. Όλα είναι σχετικά. Ακριβώ ναι. όπω το έθεσε, ανάλογα και ποιος και, και πώ το, το βλέπει. Πάντα, πώς το βλέπει ε, ο καθένα, είναι, είναι σχετικό ακόμα και το πώ το βλέπω εγώ ίδιο. Ναι. Ε, αν, σκεφτείς, αν, σκεφτεί κανεί ε, τα μέσα που είχαμε ε, και το γεγονό ότι βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχει μια κομματική οπτική και στι δημοτικέ εκλογέ και εμεί όπω ξέρει δεν είχαμε στήριξη από κανένα κόμμα, ότι mm -hmm. ούτε ζητήσαμε και στήριξη από κανένα κόμμα είναι γνωστό. Ε, για πολλοί κόσμο και για μένα αποτελεί ένα μεγάλο άθλο ναι. αυτό το ποσοστό. Ε, δεν είναι λίγο το να σε στηρίζουν 3.000 άνθρωποι περίπου ε, χωρίς να έχει τάξει τίποτα, χωρίς να έχει κάνει χιλιάδες εισιτηρίων, χωρίς, χωρίς πολλά μέσα mm -hmm. από αυτά που είχαν άλλες παρατάξεις. Δηλαδή, εμάς μας στήριξαν 3.000 άνθρωποι για το πρόγραμμά μας, για τα πρόσωπά μας ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Το έχω ξαναπεί, δεν ήθεε ποτέ κανείς όλη αυτή την προεκλογική περίοδο να μου ζητήσει οτιδήποτε. Ναι. Δεν χρειάστηκε να αρνηθώ σε κανένα τίποτα. Είναι βασικό όσον αφορά προσωπικές ε, υποχρεώσεις, και υποχρεώσεις και προσωπικές. Και, και από την άλλη πλευρά νομίζω ότι είναι ένα βήμα. Ναι. Όχι για μένα είναι ένα βήμα για μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε από το στόχο. Είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων, είτε νέων στην ηλικία είτε νέων στα κοινά. Mm -hmm. Γιατί υπήρχαν και μεγαλύτεροι άνθρωποι Σωστά. μέσα. Ε, και είναι ένα βήμα παραπέρα και είναι ένα νέο ξεκίνημα. Απλά ε, μια διευκρίνηση μόνο για να, μην, για να το τρέχουμε λίγο το πράγμα. Ε, γιατί ο χρόνο δυστυχώ σκοτώνει όλου μα. Α, μιλάνε όλοι για τα μέσα ε, και οι τρεις παρατάξεις οι, οι τρεις οι οποίες ξέφυγαν περισσότερο γιατί ήταν πέντε αυτοί που κατέβηκαν οι υποψήφοι ε, μιλάνε για τα μέσα λέγοντας ότι έπαιξαν ρόλο ε, ο ένας είχε πολλά εισιτήρια ο άλλος είχε το κόμμα η, ο εσύ δεν είχε τίποτα ε, αυτά τα μέσα πόσο παίζουν ρόλο τελικά στην όλη εξέλιξη και πόσο είναι ε, όχι νόμιμο και ηθικό το να χρησιμοποιεί κάποιον. Δηλαδή το να έχει τα εισιτήρια, παραδείγματο χάρη. Ε, Θεωρεί ότι είναι μη ηθικό σε ό,τι Εγώ δεν ξέρω είναι ηθικό είπες. ή, ή ηθικό. δεν είναι. Εγώ θέλω να δεν... μου εξηγήσει αυτό. Δεν είπα ότι έβαλε κάτι Εγώ... που είπε εσύ. Εγώ τα λέω. Δεν, δεν θα διάξει. κρίνω αυτή τη στιγμή αν είναι ηθικό ή μη ηθικό. Απλά υπάρχει σαν μία επιπλέον βοήθεια mm. ε, για κάποιον ο οποίο κατεβαίνει σε εκλογέ. Δεν θα σχολιάσω αν ηθικό ή μη ηθικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία νομίζω ότι την αποδεχόμαστε όλοι. Ναι, ε, πάνω σε αυτό είναι ουσιαστικά. Ότι όλοι την αποδεχόμαστε. Δηλαδή, τόσο μπορεί ο καθένα. Ενδεχομένω. Ε, ε, εγώ σου λέω ότι και να μπορούσα δεν θα το έκανα. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομική δυνατότητα, είναι και θέμα πώ βλέπει τη συμμετοχή στι εκλογέ. Και εμεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα που όμω επιλέξαμε να μην τα κάνουμε. Οκ. Okay. Δεκτών. Κατανοητό αυτό. Από εκεί πέρα, αυτό που πήγα να πω είναι ένα νέο πραγματικά ξεκίνημα. Έχουμε... Έχει έρθει ειδικά από τις... μετά τι εκλογέ, την πρώτη Κυριακή, πολλοί κόσμοι μαζί, ε, κοντά μα, είτε μα ψήφισε είτε όχι, οφείλω να σου πω. Ε, μα έδωσε συγχαρητήρια. Όλοι το βλέπουν, πολλοί άνθρωποι το βλέπουν σαν ένα άθλο αυτό. Ναι. Ε, δεν είναι και εύκολο. Είναι πρώτη φορά που μια ανεξάρτητη παράταξη, πραγματικά ανεξάρτητη παράταξη, μπορεί και μπαίνει στην ουσία ε, δυνατά, δηλαδή το 21-22% που πήραμε είναι ένα πολύ σοβαρό ποσοστό. Σωστά. Ε, είναι ένα στου πέντε. Έτσι. Όταν ένα στου πέντε ανθρώπους έχουν εμπιστευτεί και θεωρώ ότι υπήρχαν και πολλοί περισσότεροι οι οποίοι δεν μα ψηφίσανε για άλλου λόγου, υποχρεώσει, συγγένειε κτλ. και είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό στι μικρέ κοινωνίε. Είναι κάτι το οποίο μα δίνει δύναμη και μα δίνει την, την, το ένασμα για να συνεχίσουμε. Κάποιοι βέβαια θα πούνε ότι έχει ήδη δύο εκλογικέ μονομαχίε και έχει δύο φορέ εισαγωγικά χάσει. Ε, κάποιοι λένε ότι, οκ, okay, δύο φορέ έκανε. Δηλαδή, οκ, okay, ε, τώρα εσύ λες ότι είναι καινούριο αυτό που κάνει. Ε, Πόσο αντιφατικό μπορεί να είναι, Πώ ακούγεται μάλλον αντιφατικό. Η κάθε προσπάθεια δεν ορίζεται. Με, ούτε με χρόνο ούτε με προσπάθεια. Και μόνο από τον επικεφαλή τη. Ε, η πρώτη από τη δεύτερη φορά που συμμετείχα σε εκλογέ ήταν δύο τελείω διαφορετικέ καταστάσει. Και το βλέπει αυτό και από του ανθρώπου οι οποίοι στελεχώσαν και τι δύο φορέ την προσπάθεια και το ψηφοδέλτιο, αλλά και από τον τρόπο που ανταποκρίθηκε ο κόσμο και ο, η, η, η διαδραστικότητα που είχαμε τον κόσμο. Ναι. Ε, τώρα το ότι έχω συμμετέχει ήδη σε δύο φορέ στι δύο φορές εκλογέ και θεωρώ ότι είναι πάλι κάτι νέο. Απλά ξέρει, μου έρχεται στο μυαλό αυτό ότι από τη μία. Ε, θα πούμε τώρα αυτό. Θα, εδώ θα τσαντιστεί γιατί στο λέω μερικέ φορέ και εκτό αέρα και μου λε: Όχι, δεν είναι σωστό και τέτοια πράγματα. Ότι στο, αδιο, στο, Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε αρκετέ φορέ ότι είσαι ο μικρό θεωρητικά. Ε, και τώρα σου λένε ότι έχει χάσει δύο φορέ. Άρα εντάξει, ε, πώς πώ γίνεται να είναι από τη μία μικρό και από την άλλη να θεωρείσαι βετεράνου εισαγωγικά με τι δύο φορέ. Πάλι ακούγεται οξύμορο. Δηλαδή στην τοπική κοινωνία πολλά πράγματα είναι οξύμορα όπω τα συζητάμε. Ναι, τώρα το θέμα του μικρό ή όχι μικρό, δεν μπορώ να κάνω κάτι που με 35 χρόνο. <laughs> δηλαδή. <laughs> ναι, δεν δηλαδή, πηγαίνει ούτε μπρο ούτε πίσω. <laughs> <laughs> έτσι, δεν, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είμαι και είμαι μεγάλο πια, έτσι. <laughs> ναι, πλέον εισαι σημαντικό. Ναι. <laughs> ε, Ο 35η. Ναι, σωστά. Ο Λιάννη είναι 40 πόσο είναι, 45 κοντά. Επίση νέο. Επίση είναι. Δηλαδή δεν χάζω να καθόμαστε να παίζουμε για μια δεκαετία αν είσαι μεγάλο ή μικρό σε όλα αυτά Ο τα Ο Λιάννη είναι στην αυτοδιοίκηση 20 χρόνια. Ναι, Εντάξει, άρα μεγάλο είναι. Οπότε τι μικρό είναι στο άλλο. Κάθε πράγμα yeah. είναι σχετικό πάλι λέμε. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ε, επόμενη μέρα έχει να κάνει με. Α, ε, Όσο για τη μονομαχία Χατζιαδρέου Ιλιανού, πώ σου φάνηκε. Περίμενε τόσο μεγάλη διαφορά, Αν υπάρχει διαφορά, Δεν είναι. Δεν δε μπορώ να πω αν περίμενα ή δεν περίμενα τη διαφορά αυτή. Mm -hmm. ε, έτσι κι αλλιώ. Οφείλω να σου πω ότι μου φάνηκε περίεργη και το ποσοστό του κυρίου Γιαννού στην πρώτη Κυριακή. Το ομολογώ. Είναι, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ ψηλό ποσοστό με βάση το γεγονό ότι στην ουσία πρόκειται και για μια δημοτική παράταξη η οποία στην πραγματικότητα. Φορά, λόγω του είναι δύσου, η τρίτη τη φορά, δεν χρόνο, έχει φορά. παράξει έργο και είναι καθομολογούμενο αυτό. Είναι, είναι κοινό αποδεκτό ότι δεν έχει παράξει κανένα έργο. Θεωρώ και από του ανθρώπου που του ψηφίσανε. Ε, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Το ότι είναι η ίδια παράταξη προκύπτει και από του ανθρώπου που εκλέχθηκαν στο Δημοτικό ναι. Συμβούλιο. Έτσι. Είναι η παράταξη με τι μικρότερε αλλαγέ θεωρητικά. Κατά 80% σχεδόν είναι η, η ίδια πρόσωπη, ναι. έτσι. Ε, Οπότε δεν, δεν μπορώ να κρίνω το, τη διαφορά αυτή. Ε... Απλά με το 47% ή 46% 47% ε, είναι πολύ μεγάλο για μια μάχη με πέντε συνδυασμού. Και εκτός από αυτό, κάτι που δεν μπορεί να ζυγίσει τη δεύτερη Κυριακή είναι ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη εποχή. 14% περισσότερο σε σχέση με την πρώτη Κυριακή. Η δεύτερη, 62 η δεύτερη πηγή. Κυριακή δεν ήρθαν άνθρωποι από την Αθήνα. το οποίο βλέπει ότι να κάτι που είναι προ συζήτηση. Δηλαδή, έρχεσαι την πρώτη Κυριακή. Θε να ψηφίσει τον τόπο σου κάτι το οποίο είναι θεμητό και σεβαστό στον τόπο καταγωγή σου. Από εκεί πρέπει να το, το ξανακάνει, να το, το ακολουθήσει αυτό. Ναι. Υπάρχει και μια ευθύνη όταν και στον ψηφοφόρο, κυρίω στο ψηφοφόρο, να είναι συνεπεί. Δεν ήταν την πρώτη Κυριακή, δεν ήταν τη δεύτερη Κυριακή, ήταν την πρώτη. Λίγο το αποτέλεσμα είναι. Ε, δεν διαμορφώθηκε όπω θα έπρεπε, θεωρώ. Μάλιστα. Δεν ξέρει πού θα ψήφισαν οι ψηφοφόροι που θα ερχόντουσαν από την Αθήνα. Το θέμα είναι ότι δεν ήρθαν. Δεν ήρθαν να μου πει ναι. υπήρχαν άνθρωποι που δεν ψήφισαν, ζούσαν στη χώρα και δεν πήγαν στην Κομιακή να ψηφίσουν. Έτσι, ή στην Αθήνα, στο φιλότη. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, εδώ είναι κάποια πράγματα που είναι συζήτηση. να πω. Μάλιστα. Δηλαδή ε, το αποτέλεσμα διαμορφώνεται από παράγοντε οι οποίοι δεν είναι αμυγό κάθε φορά πολιτική mm -hmm. και τη πολιτική βούληση του, του εκλογέα. Ε, πιστεύεις ότι σε 10 μέρες, 15 μέρες, σε ένα μήνα θα έχουμε μια κανονική εικόνα για το πώς κινήθηκαν αυτές οι εκλογές Ποιοι ήταν οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι τους καθόρισαν Ή είναι ακόμα πολύ νωρί για να το συζητάμε ή θέλει ακόμα δρόμο Πολλά πράγματα τα γνωρίζουμε mm. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια εικόνα Θεωρώ ότι παίξαν ρόλο και οι ευρωεκλογέ. Το ότι ήταν την ίδια μέρα οι ευρωεκλογέ, ειδικά την πρώτη Κυριακή. Ε, κομματικοποιήθηκαν λίγο οι εκλογέ σε ένα βαθμό. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν κάθε φορά και νομίζω ναι. ότι. Το κομματικοποιήθηκαν είναι κακό. Ε, γιατί είμαστε σε μια εποχή που είναι και προεκλογική κιόλα. Αν ρωτά μια παράταξη που δεν έχει στρίξει από κόμμα, θα σου πει σίγουρα <laughs> ότι ήταν κακό. <laughs> αλλά και αντικειμενικά να το δει κανεί το πράγμα. Ε, νομίζω ότι εδώ πρέπει να βλέπει ο κάθε πολίτη ε, το τι πρόγραμμα έχει κάθε παράταξη και το ποιοι άνθρωποι την εκπροσωπούν. Ναι. Το αν είναι σε κάποιο ή το άλλο κόμμα, αυτό πρέπει να είναι εντελώ αδιάφορο. Μάλιστα. Okay. Ε, πάμε στην επόμενη μέρα γιατί είναι πολύ σημαντική και μάλιστα και χθες και ο κύριος Μανιός που μίλησε αναφέρθηκε στην ανάγκη του να υπάρχει συνεργασία. Ε, εγώ βέβαια έχω την έστασή μου γιατί υπάρχει ένας νέος νόμος με την απλή αναλογική που διαμορφώνονται πράγματα που ενδεχομένως να μην τα ξέρουμε και υπάρχουν ακραία παραδείγματα, αλλά δυστυχώ είναι πραγματικότητα, όπω το Δήμο Θεσσαλονίκη ή στο Δήμο Ηλιούπολης όπου ο Δήμαρχο ε, καλείται να είναι Δήμαρχο έχοντα ισχυρή μειοψηφία, ένα απίστευτη μειοψηφία που έχει. Εδώ είμαστε λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Έστω και αν είναι το 13-7-7, 7 απο το ζει, 13-8-7. ζητάω συγγνώμη. Ε, λίγο μπορεί και να, αλλάξει, να έχει μια πιο ισορροπία σε σχέση με τα θέματα Θεσσαλονίκη ή Λιούπολη. Πώ πιστεύει ότι μπορεί να γίνει η επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, Πώ τη βλέπει. Έχω πει σε, διάφορες, σε διάφορα χρονικά σημεία πριν τι εκλογέ, νομίζω ότι το έχω πει και δημόσια, ότι θεωρώ ότι αυτή η θητεία θα είναι χίλια, σίγουρα καλύτερη από την προηγούμενη. Ναι. Ανεξάρτητα με το ποιο θα είναι δήμαρχο. Σίγουρα αν ήμουν εγώ εκεί παράταξη, τα και η παράταξή μα στα Δημοτική Αρχή θα ήταν πολύ Ακόμη καλύτερη. Ακόμα καλύτερη. <laughs> πολύ καλύτερη. Δεύτερη. Αλλά δεδομένων των συνθήκων, είχα και έχω την πεποίθηση ότι αυτή η θητεία θα είναι καλύτερη. Ακριβώ Θέλω να θυμηθούμε λιγάκι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει που εμεί είχαμε μόνο δύο άτομα, εμένα και τον Αντώνιο Βασαλάκη, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, ότι όσε προτάσει και αν κάναμε, και αν είναι ένα λόγο για τον οποίο ψηφιστήκαμε τον κόσμο, είναι ότι ξέρει και η κοινωνία ότι κάναμε αντιπολίτευση, αλλά παράλληλα για κάθε θέμα που ε, είχαμε μια αντίθετη άποψη, είχαμε και μια πρόταση. Ε, ωστόσο, αυτέ οι προτάσει δεν ακούστηκαν ποτέ. Ναι. Με την απλή αναλογική και με του συσχετισμού πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αναγκασμένοι όλοι να μας ακούσουν και εμάς και τις προτάσεις, οι προτάσεις που κάνουμε να μην πέφτουν στο κενό. Αυτό είναι ένα θετικό γιατί στην Άξο δεν υπάρχει το ακραίο παράδειγμα που έβαλε στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη στη Είναι συσχετισμοί λίγο πιο, ε, να το πω, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι καλύτερη και από αυτή την πλευρά. Να. Θα είναι αναγκασμένοι να ακούν όσο και αν ε, δεν το θέλουν ενδεχομένω, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσαν να μα ακούσουν. Αλλά το 16 12 που ήταν ο στο συσχετισμό των. 16-11, συγγνώμη, που ήταν ο συσχετισμό τη αντιπολίτευση, του έδινε το δικαίωμα και δυστυχώ για μένα και κακώ το εκμεταλλεύτηκαν και κάνανε η δημοτική αρχή αυτό που πάντα ήθελε, χωρί να λογαριάζει κανέναν. Ναι, και ήταν εικόνες δημοτικού συμβουλίου, το οποίο δεν ήταν και οι καλύτερε δυνατέ, γιατί συνήθω η μειοψηφία αντιπολίτευση δεν εμφανιζόταν. Κυρίω από την αξιωματική. Ε, ελάχιστη συμβουλή ερχόντουσαν. Αρ... Εμά εμφανιζόμασταν πάντα. Όχι, όχι δεν ερχόντουσε να παρέμβει. Εμάς... <συνα photographers> και ήταν έτσι λίγο πολύ αδιάφορο. Είπε έπρεπε να εμφανιστούν κάμερε, όπω λέγεται κάποιο, για να έχει λίγο τζέρτζελο και, εκτός... και να υπάρχει λίγο ενδιαφέρον. Να ανέβουν και λίγο οι τόνοι, γιατί οι κάμερε λειτουργούν. Και, και εκτό από αυτό, Νικόδημε, για μένα ήταν, επειδή μιλά τώρα για την αντιπολίτευση, η εικόνα τη συμπολίτευση. Ήτανε, απαρτιζόταν από 16 συμβούλου συν τον δήμαρχο και μιλούσαν δύο ή 3 Δύο ή τρεις, ναι, έτσι. εντάξει. Γεια yes, Ο μου. κάθε σύμβουλος που βρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να έχει άποψη, κάποιοι από αυτου πρέπει να εισηγούνται για κάποια πράγματα mm -hmm. ε, και τέλος πάντων ψηφίζονται γιατί τους εκπροσωπούν τη, ο, τη κοινωνία, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, απλά εμένα η σκέψη μου είναι κατά πόσον αυτό το... Ε, Εμεί και οι άλλοι ε, θα είναι αραγέ δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι περισσότεροι λέμε ότι ο Ιλιανός έχει 13, ε, 13 δεν έχει, για να μην κάνω ναι, ναι. Ναι, ναι, και οι άλλοι όλοι είμαστε ε, 14. Ε, αυτό στο μυαλό σου ισχύει ή ενδεχομένως να μην είναι πάντα έτσι. Όλα είναι ζήτημα πράξης. Mm. Στην πράξη θα αποδειχθεί, αν θα είναι... 13 με 14, 13 7 και 8, 17 και 7 ή θα είναι 27. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι και ένα 27-0, ή ένα 26-1. Μακάρι να είναι ένα 27. Βέβαια. 27-0 θα ειναι ιδανικό. Αυτό στην πράξη. Αν μπορεί να υπάρχει ο ένα να μπορεί να ακούει τον άλλο τι προτάσει που κάνει και να υπάρχει μια συνεργασία, οποιοδήποτε σου πει αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με αυτόν, δεν συνεργάζομαι με τον άλλον. Παρόλα αυτά που μπορεί να έχουν γίνει και θεωρώ ότι γνωρίζετε και εσεί πολύ καλά. Ότι η συμπεριφορά που είχαμε αυτά τα χρόνια από την πλειοψηφία δεν ήταν η καλύτερη. Ωστόσο, εμεί είμαστε πάντα διατεθειμένοι, αν εισακουστούμε, να τα κάνουμε αυτά στην άκρη. Ναι. Δεν είμαστε εκεί πέρα για να κρατάμε μανιάτικο σε προσωπικό επίπεδο, να το πω έτσι. Αυτό θα αποδειχθεί στην πράξη. Ναι. Μπορεί να υπάρξουν κάθε συσχετισμό. Που μπορεί να μαθηματικό, α πούμε, που μπορεί να διαμορφωθεί ένα ναι. Έτσι. Και βέβαια η τελευταία ερώτηση είναι: Σε εσένα θέλουμε την ευχή σου για την τετραετία που ξεκινάει, Γιατί για τι εκλογέ τώρα που θα γίνουν σε 7 του μήνα. Ε, για την τετραετία, τη δημοτική. Ναι, τη δημοτική. Ε, αυτό που ευχόμαστε είναι επιτέλου να αρχίσει να παράγεται έργο, έργο στο νησί. Και όταν λέω έργο, δεν εννοώ μόνο τα έργα, τα, τα υλικά έργα, να το πω έτσι. Θα πρέπει να παραχθεί πολιτικό έργο θα πρέπει επιτέλου να αλλάξει ο τρόπο του πολιτεύεσαι στην άξο. Γιατί νομίζω ότι κατανοούμε ότι και από αυτέ τι εκλογέ, κάποια πράγματα ο τρόπο του πολιτεύεστε είναι πάντα συγκεκριμένο, δεν είναι πολιτικό πραγματικά. Είναι σε μια προσωπική σχέση, η οποία καμία σχέση δεν έχει με τον τόπο mm -hmm. και το καλό του τόπου Αυτό που λέμε έτσι, το καλό του τόπου. Ε, πρέπει να δούμε πραγματικά ότι λειτουργούμε πολιτικά. Με σχέδιο και στόχο την υλοποίηση. Πάντω, ο κύριο Μανιό, χθε, στη συνέντευξη που έδωσε, μίλησε ότι πρέπει να δούμε για το καλό του τόπου και ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριο Μανιό, χθε, επειδή άκουσα τη συνέντευξη, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσει, επειδή έκανε και κάποιε υποδείξει και κούνησε το δάχτυλο, κυρίω στη δικιά μα την παράταξη, δεν το είπε, αλλά εννοούσε, το εννοούσε. Ε. Ότι έχει ένα θεσμικό ρόλο, ο οποίο έχει όρια σε σχέση με την αυτοδιοίκηση και τι αυτοδιοικητικέ παρατάξει. Δεν μπορεί να κάνει υποδείξει σε μια παράταξη σαν τη δική μα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει υποδείξει σε καμία παράταξη, ούτε <ελήθεια> και σε αυτή που μπορεί να στηριζόταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, έχετε δει, τουλάχιστον εγώ έχω διαπιστώσει όλη την προεκλογική περίοδο, ότι οι υπόλοιποι βουλευτέ και κλάδων, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία, ή ακόμα και ο που ξέρουμε ότι είναι υποψήφιο και ασχολείται πάντα με τα τοπικά εδώ τη ΝΑΞΟΥ. Δεν έκαναν ποτέ καμία παρέμβαση. Μία έγινε στο τέλο που ήταν κοινή στήριξη και τέτοια πράγματα. Ευχέ πιο πολύ είναι. Ευχέ, ναι. Ευχές Έτσι παρά παρεμβάσει και υποδείξει. Εμεί και εγώ σέβομαι τον θεσμικό μου ρόλο ω επικεφαλή μια εγινε στο τελο που ηταν κοινη στηριξη και τετοια πραγματα ευχε πιο πολυ ήταν. ευχές, ναι ετσι παράταξη και ω δημοτικό σύμβουλο. Ζητώ και από του βουλευτέ και από τον κύριο Μανιό να σεβαστούν τα όρια του θεσμικού τους ρόλου και να ασχοληθούν με αυτά που τους δίνει δυνατότητα η ιδιότητά τους ως βουλευτών. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Κατανοητό, απόλυτα. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι χρόνια πολλά γιατί τα γυναίκα έτσι καλά. Ναι, 40 ναι, ναι. μέρε για να τελειώνουν. Γλυκά δεν έφερε. 40 χρόνια για να φτάσουμε. <laughs> φτάσουμε. Πάνω από Δεν ξέρει τι έχει απ' έξω. Α, εντάξει, έτσι, okay. εντάξει. εντάξει. Να δεν βγήκα έξω. Λοιπόν, εμεί θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ε? Ναι, ναι, ναι Όχι ναι, αύριο. Τη ναι. Δευτέρα. Λίγο μετά τι 7.30 να περάσει το λέει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Γιώργο Κάμβη και τα σημεία και τέρατα. Και βέβαια έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είναι γεμάτο γραβιέρα γιατί υπάρχει το φεστιβάλ γραβιέρα το οποίο είναι εντυπωσιακό χόρες ακλογίας. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.